Α, είσαι και εσύ, Christmas. Ε, αφού δεν είχαμε εδώ πέρα στολισμό, στολίστηκα μόνο. Γράφω να το κρατήσω παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, και έτσι γλυκά, όμορφα και ατμοσφαιρικά θα ξεκινήσουμε και το σημερινό μας έκτακτο. Διότι βλέπουμε μια φωτογραφία, θα πω μια πολύ πρωτότυπη φράση που έλειωσε το Instagram. Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανέβασε την πρώτη οικογενειακή φωτογραφία. Λείπει η μαμά, αλλά είναι και τα τρία παιδιά. Η μαμά βγάζει τη φωτογραφία, μάλλον. Ακριβώς. Και είναι μια φωτογραφία η οποία πραγματικά από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Από το πρόσωπο του Σωτήρη Κοντιζά που είναι φανερή ευτυχία του και τα τρία αυτά υπέροχα πλάσματα που έχει στον καναπέ του. Την Αριάννα Τσιχίρο, τον Κένζι και το μικρό μωράκι. Τώρα η Αριάννα, όπως βλέπετε και είναι διάκριτο, κρατάει ένα χαρτί όπου γράφει Νόλαν. Κανονικά, και εμείς είμαστε έτσι με τους κούκου. Έτσι. Δεν είναι τυχαία λοιπόν αυτή. Ο μικρός Κένζι κρατάει τον προβελέγγυο και ο Σωτήρης Κοντιζάς, για χάρη του μικρού του γιου, κρατάει ένα άλλο ταμπελάκι, εν πάση περιπτώσει, που θα σας αποκαλύψω αμέσως τι είναι. Ο Σωτήρης Κοντιζάς μας έχει συνηθίσει σε κάθε παιδάκι που έρχεται στον κόσμο να κάνει και ένα άλλο παιδάκι, ένα επαγγελματικό παιδί. Έτσι και τώρα, με τη γέννηση του μικρού του μωρού, έρχεται στην παρέα μας ένα νέο μαγειρικό project διαχειρός Σωτήρη Κοντιζά. Μπράβο! Λοιπόν, τι είναι αυτό? Πρόκειται για μια, ουσιαστικά μια υπηρεσία delivery, η οποία έχει πολύ μεγάλες διαφορές από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Βλέπουμε στα πλάνα τον Σωτήρη Κοντιζά να ετοιμάζει ουσιαστικά ένα μενού. Αυτό τι είναι? Είναι αυτό που κάθε ένας από εμάς μπορεί να παραλάβει στο χώρο του. Μέσα στο μενού που έχει το PS Luncheon, όπως ονομάζεται αυτή η υπηρεσία, υπάρχουν και τέσσερα do-it-yourself kit. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κάποια πακέτα και φτιάχνεις μόνος σου το φαγητό που έχεις παραγγείλει. Λες τώρα. Τέλειο. Αυτό έχει να κάνει και για να έχει κάτι μια ιδιαιτερότητα, να συμμετέχεις και εσύ σε αυτό που θα φας, αλλά και για την εξασφαλίσει την ποιότητα. Πιο φρέσκο δεν γίνεται. Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ. Γιατί ωραία ιδέα είναι αυτή. Μπράβο. Νιώθεις και λίγο Σωτήρης Κοντιζάς, ας πούμε. Τι γίνεται. Νιώθεις πολύ Σωτήρης Κοντιζάς. Αισθάνεσαι ότι μαγειρέψατε μαζί. Ναι. Με έναν τρόπο. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν. Και λίγο παίχνεις του MasterChef, αισθάνεσαι. Ναι, επίσης. Να σας πω τώρα. Επίσης έχει και για όλα τα γούστα, γιατί οι άνθρωποι που τρώμε έχουμε ασχοληθεί με αυτή την ιστορία, να ξέρετε. Βουτήξαμε μες στην είδηση. Και να ξέρετε ότι έχει ένα kit για να φτιάχνεις τάκο. Έχεις πάρει. Δύο είδη πίτσας, αν θες με ντομάτα, ας πούμε, ή θες με λάδι τρούφας. Και έχει επίσης και ένα ράμεν. Το ράμεν παρακολουθούμε. Εγώ Μαρίου. Λίγο. Χίλια συγγνώμη, Δήμητρα. Ναι. Ήθελα να τα βγάλω από μέσα μου. Εσύ καλά έκανες και το βγάλω. Το ράμεν τι είναι, που το έχουμε παρουσιάσει και δεν το θυμάμαι τώρα. Είναι κλασικό ασιατικό πιάτο, είναι η ιαπωνική σούπα ουσιαστικά. Α, μπράβο, ναι, η σούπα. Είναι σούπα με νούντλς και ένα αυγό μέσα. Ναι, μπράβο. Για να είναι λοιπόν πιο εύγευστο και σωστό, γιατί όπως εξηγεί ο κύριος Κοντιζάς, τα νούντλς μέχρι να έρθουν στο σπίτι μας μπορεί να φουσκώσουν στο ζωμό. Τι κάνουμε εμείς, μας τα φέρνουν άβραστα, βάζουμε απλώς το νερό, το βράζουμε, τα βάζουμε μέσα και τα τρώμε φρέσκα και ωραία. Να σου κάτι ουσιαστικό, στην Πάτρα στέλνει ο Κοντιζάς. Οπωσδήποτε. Αχ, σταμάτα. Θα ρωτήσουμε, κύριε Στέφανε.